στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται παιδάκι μόλις 16 μηνών μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στις Γούβες. Η Έλλη Κοκάλη θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς εξελίσσεται η υγεία του. Το παιδάκι έπεσε από ύψος. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ώρες μεγάλης αγωνίας για την οικογένεια του μικρού παιδιού, το οποίο από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε διασωληνωμένο στην εντατική. Πρόκειται για μια οικογένεια από τη Ρουμανία που έκανε διακοπές σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Χερσονήσου. Χθες το απόγευμα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φαίνεται ότι το κοριτσάκι περίπου 16 μηνών διέλαθε της προσοχής τους, άρχισε να ανεβαίνει τις σκάλες του ξενοδοχείου. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι πιάστηκε από τα κάγκελα της σκάλας και από εκεί γλίστρησε στο κενό, πέφτοντας από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η προσγείωση ήταν οδυνηρή για το παιδάκι. Τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά και ιδίως στο κεφάλι, καθώς έχει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ειδοποιήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΒ, έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο από το χαμόγελο του παιδιού με γιατρό και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου μετά τη διάγνωση της σοβαρής αυτής κατάστασης εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, όπου και παραμένει. Είναι κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του παιδιού, δίνει μάχη για τη ζωή του, όμως τα σημάδια τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι γιατροί δείχνουν ότι τουλάχιστον υπάρχει σταθεροποίηση στην κλινική εικόνα του παιδιού. Διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου για το τι ακριβώς συνέβη και πώς το παιδάκι βρέθηκε στο κενό. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και αυτή η προσπάθεια γίνεται με τη συνδρομή όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ του Παγνή. Και μακάρι να ξεπεράσει το κίνδυνο. Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες.